το δικό του λιθαράκι ώστε να μην σβήσουν και να παραμείνουν ζωντανά τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις του τόπου μας, βάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιλούτσα. Τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να αναβιώνει τα κάλατα του Λαζάρου, μια ομάδα μικρών παιδιών που συμμετέχουν στα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου, φορώντας παραδοσιακές φορεσιές και κρατώντας κουδούνια, βγαίνουν στις γειτονιές της περιοχής και ψέλουν τα κάλατα του Λαζάρου. Το ίδιο έγινε και σήμερα. Τα μικρά παιδιά βρέθηκαν στο καπί της περιοχής, όπου έγιναν αποδεκτά με πολύ χαρά από τους ηλικιωμένους, όπως επίσης επισκέφτηκαν και την ενορία Περιβλέπτου, εκεί όπου βρισκόταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων για να λειτουργήσει. Είναι όντως Σάββατο του Λαζάρου και είπαμε τα κάλαντα. Ντυθήκαν παιδιά με τις παραδοσιακές στολές, πήραμε τα κυπριά και τα κουδούνια τα μεγάλα και αρχίσαμε από τις 10 η ώρα το πρωί να λέμε τα κάλαντα στη γειτονιά. Πήγαμε στην εκκλησία μας στην Περίβλεπτο, η οποία σήμερα είχε την τιμή να φιλοξενεί το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Είπαμε και εκεί τα κάλαντα. Πήραν τα παιδιά το αφιλοδόρημα, πήραν τα αυγά ως δώρο, πήραν γλυκά. Και στη συνέχεια φέραμε βόλτα σε όλη τη γειτονιά μας, την ευρύτερη γειτονιά. Ξεκινήσαμε από τον κύριο Παπαγεωργίου, όπου σήμερα συγκεντρώνουμε τρόφιμα για να τα δώσουμε στα συσίτια της Περιβλέπτου. Ήρθαμε μετά στο σύλλογο, πήγαμε στα καπί, φέραμε όλη την γειτονιά βόλτα και είμαστε χαρούμενοι και ευχαριστημένοι και εμείς και τα παιδιά. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά και καλά, καλή ανάσταση και υγεία σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά, μιλώντας στην κάμερα του Ήπειρος TV1, δήλωσαν πολύ χαρούμενα που συμμετέχουν στο έθιμο αυτό και υποσχέθηκαν να το συνεχίσουν για πολύ καιρό ακόμη. Τα κάλαντα του Λαζάρου είναι ένα συμβολικό έθιμο που υμνεί την ανάσταση, την νίκη της ζωής, την επιγράτηση του φωτός στο σκοτάδι και την άνοιξη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί θυμίζουμε στους ανθρώπους τι έκαναν στα παλιότερα χρόνια και αυτό το έθιμο. Ξέρατε τα κάλαντα πριν ασχοληθείτε εδώ με τον Πολιτιστικό σας Σύλλογο, τα ξέρατε, τα είχατε ξανακούσει, κορίτσια, καθόλου? Ναι, τα είχαμε ξανακούσει τα κάλαντα. Εσύ? Και εγώ τα είχα ξανακούσει, αλλά μέσω του Συλλόγου τα μάθαμε ακόμα καλύτερα και μπορέσαμε και να τα πούμε και στους υπόλοιπους. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουμε και για μας και για αυτούς, γιατί θυμίζουμε και τα παλιά που είπε και το παιδί από εκεί. Αυτά. Είναι πολλοί άνθρωποι που τους αρέσει αυτό, πολλοί άνθρωποι μας υποδέχονται και μας παρακολουθούν όσο λέμε τα κάλαντα, γιατί δεν το συναντάμε συχνά αυτό στην πόλη μας, γι' αυτό και πολλοί μας έδωσαν και φιλοδορήματα, γλυκά και αυτά. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Όσο θα μεγαλώνετε, από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ είσαι η μικρότερη εδώ στην παρέα, θα το συνεχίζεις αυτό το έθιμο με το σύλλογο, έτσι? Ναι. Ναι, θα το συνεχίζω. Ήταν δύσκολο να τα μάθεις τα κάλαντα, γιατί είναι πολλά τα λόγια? Όχι. Δεν σε βοήθησαν και τα παιδιά? Ναι. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση.